Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πορεία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος εν ώψη της επίσκεψης της Τρόικα στην Αθήνα συζητήθηκε μεταξύ άλλων σε ευρεία υπουργική σύσκεψη που συγκάλεσε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου στο γραφείο του στη Βουλή. Στο μεταξύ, η οικονομία βρέθηκε στο επίκεντρο συνεργασίας που είχε χθες ο Πρωθυπουργός με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο στο Μέγαρο Μαξίμου. Μετά τη συνάντηση δεν έγιναν δηλώσεις, όμως σύμφωνα με πληροφορίες, οι κύριοι Παπανδρέου και Βενιζέλος προέβησαν σε επισκόπηση της πορείας της οικονομίας και συζήτησαν την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου, ενώ αποτίμησαν πολιτικά τη συνάντηση του Νίκολα Σαρκοζή και της Άγγελα Μέρκελ στο Παρίσι. Αναφορά σε εκτιμήσεις αναλυτών που προειδοποιούν ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να παραμείνει σε ύφεση και το 2012, για τέταρτο συνεχόμενο έτος κάνει η Wall Street Journal σε σημερινό δημοσίευμα. Σύμφωνα με τους ανταποκριτές της εφημερίδας στην Αθήνα, μερίδα αναλυτών δεν συμμερίζεται τις κυβερνητικές προβλέψεις για ανάκαμψη της οικονομίας το 2012 και περαιτέρω υποχώρηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και εκτιμούν πως η χώρα θα παρουσιάσει αρνητική ανάπτυξη και το επόμενο έτος. Όπως αναφέρουν, εν μέσω βήθησης της καταναλωτικής ζήτησης, εξασθένησης των παγκόσμιων προοπτικών ανάπτυξης και των νέων μέτρων λιτότητας, οι αναλυτές θεωρούν πως η ελληνική οικονομία θα συρρυκνωθεί κατά 2% ή περισσότερο το 2012, μετά από συρρύκνωση 4,5% το 2010 και μία αναμενόμενη κάμψη 3,9% εφέτος. Την ονομιμοποίηση των ημιυπαίθριων που είχαν εξαιρεθεί από την σχετική ρύθμιση φαίνεται να επιδιώκει η κυβέρνηση με την ένταξή τους σε καθεστώς τακτοποίησης μέσω του νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα. Υπενθυμίζεται ότι από την ρύθμιση είχαν εξαιρεθεί οι χώροι με οικοδομική άδεια μετά τις 2 Ιουλίου 2009. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών, Παναγιώτη Καψιμάλη, μετά τις 2 Ιουλίου έχουν οικοδομηθεί πάνω από 200.000 ακίνητα. Πάντως, εφόσον τελικά ρυθμιστεί το θέμα, η νέα τακτοποίηση θα κοστίσει από 20 έως 30% ακριβότερα λόγω των προαυξητικών συντελεστών. Σχετικά με την ισχύουσα ρύθμιση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έσπευσε να διευκρινίσει ότι η προθεσμία τακτοποίησης λήγει στις 31 Οκτωβρίου και δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Σημειώνεται ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου είχαν κατατεθεί στις πολεοδομίες 630.000 αιτήσεις. Η τακτοποίηση ισχύει για 40 χρόνια έναντι καταβολής ειδικού προστίμου. Η Αυστρία αντιτίθεται στην στάση της Φιλανδίας απέναντι στην Ελλάδα σχετικά με την παροχή εγγυήσεων για την χορήγηση στήριξης και στελέχη της αυστριακής κυβέρνησης δηλώνουν πως θα απαιτήσουν το ίδιο εάν χώρες της Ευρωζώνης εγκρίνουν την χορήγηση εξασφαλίσεων προς την Φιλανδία. Σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωπος του Αυστριακού Υπουργείου Οικονομικών φέρεται να δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι η συμφωνία μεταξύ της Φιλανδίας και με την Ελλάδα δεν έχει κανένα νόημα, καθώς τις εγγυήσεις θα κληθούν να τις πληρώσουν στην πραγματικότητα τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης. Την εκτίμηση ότι οι στόχοι των αποκρατικοποιήσεων απομακρύνονται ανησυχητικά εκφράζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζοντας πως ωστόσο η ίσπραξη των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2015, όσο και οι προβλέψεις σύμφωνα με τις οποίες θα έπρεπε να έχουν ήδη εισπραχθεί 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύνολο 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011 και άλλα 6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012, με τις παρούσες συνθήκες δεν είναι πλέον εφικτές και πρέπει να αναθεωρηθούν. Τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου, θα δοθούν στη δημοσιότητα οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΗ και ΤΕΗ, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου. Η Υπουργός, σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, ανακοίνωσε τον ακριβή αριθμό των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν φέτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα νέα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος εκτιμά ότι τα κενά στα δημοτικά σχολεία θα φτάσουν τις 20.000, ενώ την ίδια στιγμή οι διορισμοί δεν θα ξεπεράσουν τους 600.
Σε ανακοίνωσή τους, οι δάσκαλοι τονίζουν πως η κατάσταση αναμένεται να είναι ακόμη δυσκολότερη, επειδή φέτος έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για 5.000 με 6.000 αναπληρωτές, ενώ πέρυσι υπήρξε πρόβλεψη για 15.800. Την αναστολή του πόθεν έσχες για την αγορά ή ανέγερση οποιοδήποτε ακινήτου ή ανέγερση οικοδομής έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Η αναστολή του πόθεν έσχες αφορά και την χρονομετριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, η κατασκευή πισίνας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Παράλληλα, παρατείνεται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικού κ. Οικονόμου μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2011 η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες. Η παράταση της προθεσμίας αφορά παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση 2010. Εκτός συνόρων τώρα, σε περιοχές του Τότεναμ, όπου ξεκίνησαν τα επεισόδια στο Λονδίνο, επισκέφθηκε ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Κάρολος, και η σύζυγός του Καμίλα. Το ζεύγος συνομίλησε με παιδιά και καταστηματάρχες που επλήγησαν από τις ταραχές. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον ανακοίνωσε την ίδρυση Ταμείου Αρρωγής για τις επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν. Το Ταμείο στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε περιοχές του Λονδίνου όπως το Τότεναμ και το Κρόιτον. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν 11 εμπορικές ζώνες που θα υπόκεινται σε χαμηλότερη φορολόγηση σε όλη την Βρετανία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία 30.000 θέσεων εργασίας μέχρι τις επόμενες εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2015. Τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των αντικαθεστωτικών ανακοίνωσε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ-Άσαντ, στην διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας. Εν μέσω έντονων πιέσεων από την διεθνή κοινότητα, ακόμη και από φίλες χώρες προς την Τουρκία, ο Σύρος πρόεδρος δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αναθεώρηση του συντάγματος και στην διεξαγωγή εκλογών. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων, παρά την εξαγγελία για τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν παρατεταγμένες σε πολλές περιοχές της χώρας. Επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο σημειώθηκε στην είσοδο Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Ανατολικό Αφγανιστάν, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών Αφγανών, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι ένας καμικάζι επιτέθηκε εναντίον της βάσης με παγιδευμένο αυτοκίνητο στο Γκαρτέζ της επαρχίας Πάκτια. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίτ, ανέλαβε τηλεφωνικά την ευθύνη για την επίθεση. Στην επαρχία Χεράτ, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε νάρκη, είπε τοπικός αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι το λεωφορείο ήταν γεμάτο και ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά. Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 3 μποφόρ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από την Εγνατία Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.